Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά? Τι γίνεται? Μείνετε εδώ. Τι έχεις να πεις για τους φαντ πάνω? Τρελαμένοι! Καλώς ήρθατε σε ένα άλλο καινούργιο vlog και καλώς ήρθατε σε ένα vlog το οποίο μπορώ να πω ότι θα είναι vlog καθημερινότητας. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν εννοώ την τυπική μου καθημερινότητα η οποία λέει ότι σηκώνομαι και πηγαίνω στούντιο τους ώστε να ξεκινήσω τα gaming video και τα recordings και τα live stream. Ενώ ένα Σάββατο και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και την Κωνσταντίνα μαζί μας. Καλημέρα. Διότι είναι Σάββατο. Η οποία έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές στην εμφάνισή της. Κωνσταντίνα. Δεν νομίζω ότι θα τα καταλάβει κανένας. Έρχεται η μεγάλη αλλαγή όμως. Κάνει διάφορες αλλαγές. Γενικά περνάει ο χρόνος. Δεν καταλαβαίνω πότε περνάει. Πότε περνάνε οι μέρες για να είμαι ειλικρινής και πότε περνάνε οι εβδομάδες γενικότερα. Αλλά περνάει και έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω καιρό να κάνω έτσι ένα τέτοιο vlog, λίγο συζήτηση. Η αφορμή βέβαια για αυτό το βίντεο είναι ότι σε περίπου 25 λεπτά θα πρέπει να βρίσκομαι στο All Star Applies, όπου είχα αφήσει το αμάξι. Θα σας δείξω τι αλλαγές κάναμε. Βασικά θα δούμε τι αλλαγές κάναμε. Και θα πάμε για φωτογράφηση, ούτως ώστε να μας κάνουν μια πολύ ωραία φωτογράφηση όπως κάνουν συνήθως τα αυτοκίνητα τέλος πάνω που έχουν επιμεληθεί, ούτως ώστε να τις έχουμε έτσι. Είτε για τα social media, είτε γενικότερα για εμένα. Δηλαδή να τις εκτυπώσω και να τις χαζεύω. Τώρα κάποια άλλα πάρα πολύ σημαντικά νέα για εμένα. Όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram τα γνωρίζετε, αλλά γενικότερα δεν το έχω πει, είναι πως σε αυτό το διάστημα, δηλαδή τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες, διάβαζα για την εξεταστική, καθώς έδινα το τελευταίο μου μάθημα στην οδοντιατρική. Ναι, για σένα που είσαι καινούριος, το Panos Dent Vlog σημαίνει Panos Dentist από το οδοντίατρος Vlogs. Οπότε σπουδάζω οδοντιατρική και έδωσα το τελευταίο μάθημα, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα έχω περάσει. Οπότε σπούδαζες οδοντιατρική? Ναι, δεν ήμουν οδοντίατρος. Είσαι απόφυτος. Σπούδαζα οδοντίατρος και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνω και οδοντίατρος. Το οποίο βέβαια στην πορεία δεν ξέρω απαραίτητα πώς θα εξελιχθεί, δηλαδή αυτό το αφήνουμε, είναι κάποια συζήτηση για κάποια άλλη φορά. Παρόλα αυτά ήταν κάποια εκκρεμότητα, ένα κάτι το οποίο ήθελα να το κάνω, οπότε αφιέρωσα κάποιο χρόνο, γι' αυτό είχα λίγο χαθεί έτσι από vlog και αυτά, ούτως ώστε να επενδύσω εκεί για να καταφέρω να περάσω το τελευταίο μάθημα. Αυτός εδώ κύριος ποιος είναι? Το πρόβλημα σε αυτό το σπίτι είναι τα άπειρα μπλουζάκια merch του Πάνου. Θα το πω, η ντουλάπα είναι γεμάτη. Λοιπόν, αν δεν μου άρεσε το merch το οποίο έβγαζα, δηλαδή αν δεν το φορούσα, πώς θα σας το έδινα? Αυτή είναι η όλη η λογική. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Οπότε αυτή είναι η καινούργια μπλούζα πηγασάρας, για όσους γνωρίζουν, και αυτό είναι το footer PTT σε λευκό και σε μαύρο. Link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Καθώς έχουμε ξεκινήσει επίσημα την πώληση με courier και σύντομα θα φτιάξουμε το δικό μας e-shop. PTT και άλλα. Απλά το αφήνω. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, έχουμε αρχίσει και δεν θέλω να στείνω κόσμο. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Για να δούμε. Δεν το βλέπω και ανησυχώ. Δεν είναι εδώ. Okay. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά? Τι γίνεται? Είμαι σε φάση, περίμενα αυτό το δικό μου ξαφνικά και βλέπω αυτό σκαρφαλωμένο και λέω παιδιά δεν χρειαζόταν. Το πουλήσαμε. Δεν χρειαζόταν. Δεν μπορώ αυτά τα γερμανικά. Έχει και πολύ ρεση το. Έχει και πολύ. Εσύ πρέπει να έχει λίγο υβριδικό μέσα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το πάνω. Κωνσταντίνα, πάνε δίπλα σε εδώ. Πάρε μου σπαρτάκι. Ναι, εγώ θα του βάζα πελέ άσπρο. Σου πάει ακριβώς να ξέρει κούτα. Να κάνει γλίτερ μέσα. Γλίτερ. Κούτα. Πόρε, φίλε. Εντάξει. Ακούστηκε, αυτό δεν θα ακούγονταν. Αυτή είναι η διαφορά, ξέρεις. Πω 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 πω. Θηρίο. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνει? Έτσι. Να γυαλίζει το θέλουμε. Τώρα μάλιστα. Αυτό είναι το σωστό ύψος. Δείτε εδώ. Ωραία φίλε.
Και δείτε εδώ τι κάνανε. Αυτό το τριμάρα μου σας είχα πει, βλέπετε, πλέον δεν βρίσκει καθόλου σε αυτό το σημείο που είχα πρόβλημα. Εδώ εντάξει και πριν είμαστε ok και παραμένουμε ok. Και εδώ ανέλαβαν τα παιδιά, βλέπετε που ήταν το τρακαρισμένο πλέον, δεν φαίνεται τίποτα. Όχι και τρακαρισμένο ρε, πάνω λίγο το ακουμπισμένο λίγο. Τρακαρισμένο, τι. Όχι ρε. Λοιπόν, τώρα μέσα σε όλη είναι και μια ιδέα της σχεδόν τελευταίας στιγμής, να κάνουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες στο αυτοκίνητο. Και τα παιδιά εδώ δεν μου χαλάνε χατήρι, λέει ο Βασίλης, λέει εντάξει, θα το δοκιμάσω. Οπότε. Το δοκιμάζαμε εδώ επί τόπου. Οπότε λέμε να προσθέσουμε μια κόκκινη έτσι λεπτομέρεια πίσω, ώστε να σπάει λίγο τη μαυρίλα. Και θα δούμε πως θα φανεί. Θα δώσω shout out στον κομμωτή μου, στον τρελό τον Γιάννη, αν πετύχει τα δικιά του ιδέα. Αυτός μου το είπε. Αν λέει, είχε έρθει μια φορά. Ναι, ναι, αυτός. Αυτός που οδηγάει ήρεμα. Ναι, ρε. Εντάξει. Ναι, τώρα. Δώσαμε λίγο γωνίες τώρα. Λοιπόν, ανοίγουμε. Πρόσφυγε, ρε φίλε, αυτό θέλει προσοχή, πρέπει να το αποφεύγεις. Star Trek είναι αυτό. Διαστημόπλιο. Πρώτη μπροστά, για λάθος. Τι λάθος, μπήκα. Ναι. Εσύ φτάνει. Ωραία. Πάνω αφήνουμε το Mazda, παίρνεις αυτό. Ξέρεις τι, δεν μπορώ τα ηλεκτρικά, δεν έχω φορτιστή στο σπίτι. Πάτα φρένο, πάτα start, να δούμε πώς ακούγεται. Αυτό λέει είναι ηλεκτρικό, υβριδικό βασικά είναι, αλλά για να δούμε. Πάτα. Κάτι παίρνει τα αυτοί μου. Να δυναμώσω λίγο τον μπάσο, παιδιά. Και πάτα και γκάζι. Είναι στο νεκρό, ε. Υποφυσιολογικές συνθήκες δεν άκουγες τίποτα. Παίζαμε να ακουγόταν τίποτα. Κάτι. Ενώ εδώ. Εντάξει. Ωραία, πήραμε και τώρα μια γεύση. Πάμε να μυρίσουμε λίγο λάδι τώρα γιατί εγώ χρειάζομαι κάτι, ένα φάρμακο. Εσύ μα μπαίνει, κάθεσαι σε αυτό το παγκάκι για να μπει. Ναι, κάτσε με τον κόλο. Μπε μέσα στον κόλο. Και βούτα μέσα στον κόλο. Ναι, σου λέει δεν είναι όλοι fit, ας πούμε, να μπαίνουμε βαθύ κάθισμα, υπάρχει τρόπος. Άκου να δεις τώρα. Γράφω καλά, Σπύρο εδώ μέσα. Για να σε δω. Εμένα που είναι περισσότερο. Πάει το μπλε με το μπλε, κατάλαβες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φορτώσαμε. Ένας, δύο, Κωνσταντινά. Θα μας το φέρεις πίσω, θα το φέρω πίσω. Όχι, δεν το. Α, το σύρω. Το χρειαζόσαστε. Έγινε. Χαιρετώ. Γεια σου πάνω. Έτσι, το έκανα τρακτέρ τώρα. Ωραία. Reactions, όταν κυκλοφορώ στον δρόμο, τι γίνεται. Νομίζω. Είχαμε μία κακουχία. Το πρώτο μέρος στο οποίο θέλαμε να πάμε δυστυχώς ήταν κλειστό. Οπότε έγινε γρήγορο transition. Επιτρέπεται να δείξω τα μυστικά σου, Μέρη. Δείξε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Τα ξέρει ο Θεσσαλονίκη, αλλά δεν πειράζει. Η Θεσσαλονίκη τα ξέρει. Το μετέφρασε ο Σπύρος ως το παλατάκι. Δεν έχω ιδέα ακριβώς τι είναι. Αλλά. Ωραία, φίλε! Και τώρα ξεκινάμε. Ωραία, φίλε. Κάνουμε τη μαγεία, τα behind the scenes βλέπετε εδώ. Αυτό το φώτο σε ψευδογανική αυτό. Κοίτα, παρόλα αυτά είμαι master εγώ στο Photoshop. Δηλαδή όλοι μου λένε πάνω είσαι χωρίς πινακίδα και είμαι σε φάση όχι, απλά κάθε φορά κάνω Photoshop την πινακίδα και νομίζετε ότι δεν έχω. Αλλά τώρα θα βάλουμε all star απλά η πινακίδα. Κωνσταντίνα, δεν έλεγες να πάμε καμιά βόλτα τώρα. Έλα, ευκαιρία είναι. Βέβαια η θάλασσα έχει ένα θέμα. Έχει ένα θέμα ακόμα. Ακόμα και από ό,τι φαίνεται είναι σε όλο το θερμακό. Α, τώρα κατάλαβα τι εννοείς, Κωνσταντίνα. Η Ελβία πηγαίνει μέχρι την άκρη, την άλλη άκρη. Ναι. Εντάξει, κοίτα έτσι, θερμαϊκός είσαι. Δηλαδή, και όπως βλέπετε ότι να εφαρμοστεί αυτό το σκληρό lockdown, είναι κάπως δύσκολο. Κάπως πολύ δύσκολο. Τι είναι, Σφυρό?
Baby oil. Εδώ το προστατεύουμε, ρε φίλε. Για να γυαλίζει. Για τον πάνω, ακόμα να τον πάρει μετά για να κάνει βόλτα. Για τη φωτογραφία. Αυτά είναι τα μυστικά σας λοιπόν. Η μυστική συνταγή, το μυστικό ματζούνι. Σωστό καθαριστικό. Είσαι μια χαρά. Τώρα είναι ψηλά, μην το βλέπεις έτσι. Τι μας έχεις πει, Κωνσταντίνα, θα το οδηγήσεις καμιά μέρα? Όχι, το έχεις αποφασίσει? Εγώ τραβάω τα behind the scenes εδώ. Φίλε. Τίποτα, παιδιά, αυτό. Το να βλέπεις κάτι από κοντά που έχεις φανταστεί, που έχεις ονειρευτεί, να πραγματοποιείται. Το ακριβώς το συνέστημα εύχομαι ειλικρινά σε όλους οι οποίοι ασχολούνται με αυτοκίνητα και όχι μόνο, να φανταστούν κάτι, ένα project όπως το θέλαν και να βλέπουν σιγά σιγά να γίνεται. Είναι... Όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει, σας προτείνω να το κάνετε. Εντάξει, συνεργάζεται το αυτοκίνητο. Συνεργάζεται πάρα πολύ. Είναι συνεργάσιμο, κάθεται ήσυχο. Κάθεται ήσυχο, χαμηλωμένο εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει, βιδωμένο. Προσοχή. Και έχει γίνει και έκθεμα, παιδιά. Έχει full περατσάδα εδώ το μεταξύ. Επειδή είναι Σάββατο, παίρναν όλοι και χαζεύουν και λίγο. Τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Αν έχεις αφήσει τα κλειδιά μέσα, θα δούμε κανένα να ανοίγει την πόρτα για φέρι. Δεν τα έχω αφήσει, Κωνσταντίνα. Ο Δήμος τα έχει φέρει. Ναι, ναι, μοντέρνα τέχνη. Νομίζω πως ήταν τότε γαμμένοι ιδιώτη και κάνει διαφήμιση. Πλάκα, κάνω δικό μου είναι. Γεια σου, καλά. Γεια σου, καλά. Ναι, ναι. Σπύρο, το έχουμε το κλικ. Το έχουμε. Το έχουμε, περνάει στην επόμενη φάση, πιστεύεις? Θα γίνουν όλα social media friendly. Έτσι. Θέλω, παιδιά, έχουμε εδώ το backstage, να δείτε περίπου τις συνθήκες και στο τέλος θα δούμε πώς ήταν οι τελικές φωτογραφίες. Είμαι σίγουρος θα φαίνεται ότι ήταν σε κανένα, δεν ξέρω κι εγώ, μέρος θα το κάνεις. Πες αλήθεια. Εντάξει, θα βγουν τα πράγματα. Τι σκέφτεσαι να αλλάξεις? Δεν θα αλλάξω πολλά. Το αμάξι είναι ήδη τέλειο. Το background δεν θα νοιάσει κανέναν. Όλοι τα αμάξι θα κοιτάνε. Όλοι τα αμάξι θα κοιτάνε, ξέρει. Ξέρεσαι, το μόνο που μένει είναι κάποια στιγμή να κάνουμε rolling πλάνα. Ναι. Σε θέλω σκαρφαλωμένο εκεί. Θα οδηγάει κάποιος. Βρες μου άνθρωπο. Εσύ θα σκαρφαλώνεις με το gimbal έτσι και θα έχουμε rolling πλάνα για να τρελάνουμε λίγο το ίντερνετ. Εντάξει, δείτε τώρα που αρχίζει και χτυπάει το φως πόσο ωραία φαίνεται η λεπτομέρεια εδώ. Είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα με αυτό που έχω μπροστά. Οπότε καταλαβαίνετε. Και άμα το βαρεθείς, μεγαλώνεις. Βλέπετε εδώ το μέταλλο. Βλέπετε. Αν το βαρεθούμε, όλοι star apply. Είσαι κάτι άλλο θα σκεφτούμε να κάνουμε. Δεν θα σε ξεφορτωθούν. Ναι. Ποτέ. Ποτέ. Κατά τα άλλα είναι πολύ άνετο να μπεις μέσα. Να το. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Όσοι είμαστε. Πάντα το δώστο. Πήγε με πατυλίγκα. Δώσε. Τι έχεις να πεις για τους φαν πάνω? Τρελαμένοι. Τώρα το κλασικό, τα μπαίνεις στο τούνελ. Κάνεις κατεβασιά. Είμαστε. Περιμένεις. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Μας έχουν στενεύσει τα όρια. Τσο, αγόρι μου, περιμένουμε το αποτέλεσμα. Θα τα πούμε, εννοείται, σύντομα, γεια σας. Φύγαμε σπίτι, Κωνσταντίνα, πάμε να το κρύψουμε. Πριν λίγο, παραλίγο να τρακάρουμε. Παραλίγο, να μου πέσει ένα μηχανάκι πάνω. Και λέω πάμε να το κρύψουμε, γιατί το έχει ματιάσει όλη η Θεσσαλονίκη τώρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα. Γενικά μια τέτοια βόλτα την είχαμε ανάγκη, να δούμε κόσμο, να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα. Οπότε σήμερα τελικά ήταν η τέλεια ευκαιρία για να τα απολαύσουμε. Οπότε παρκάρουμε και χαμηλώνουμε. Έτσι θα ράζει το αυτοκίνητο. Έτσι ξεκουράζεται σωστά. Το παράπονο της Κωνσταντίνας μετά από βόλτα με το Mazda. Πες το. Μυρίζω αυτοκίνητο. Μυρίζουμε έτσι ένα τσικ λάδι. Τι είναι τσικ? Αυτό
Αυτό είναι το ωραίο που σου κάνω. Καλό είναι ότι έχω συνηθίσει και δεν μυρίζει εσύ, γιατί όταν πηγαίνει μόνο σου. Όταν έρχομαι σπίτι, ναι, ακριβώ. Ενώ τώρα επειδή το έχω κι εγώ. Είναι φυσιολογικό. Ναι, αλλά ξέρω ότι αν πάω σε άλλο κόσμο. Θα πούν τι μυρίζει. Είμαι όλοι για πλήσιμο τα ρούχα και πάνω γενικά. Υπερβολέ. Λοιπόν. Είναι μεσημεράκι, θα τελειώσω εδώ αυτό το βίντεο για να το κάνω edit, ξέρετε, και όλα τα συναφή και να συνεχίσω με τις gaming δραστηριότητες. Γενικά έρχονται πολλά πραγματάκια, να ξέρετε, να πετάξω spoil από νέο project έως κι άλλα ωραία πράγματα, cars and coffee, γνωριμίες, βόλτες. Οπότε, καλό είναι να μείνετε συντονισμένοι για να μην τα χάσετε. Ένα βίντεο την εβδομάδα, ίσως κάποιες φορές και πιο αραιά θα δείξει. Οπότε, κάντε εγγραφή. Τσεκάρετε περισσότερα βίντεο σε περίπτωση που έχετε χάσει κάποιο άλλο και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog!